θα λέγαμε ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές 21 Μαΐου, τι μας έμειναν έτσι. Τίποτα. Για πότε θα φτάσουμε στην Κυριακή των εκλογών, όπου θα το καταλάβουμε. Ένα το λόγο τώρα στους υποψηφίους και τον υπόλοιπο της Νέας Βίας στην Κρήτα. Θεσσαλονίκη, στον κύριο Σάβανα. Λοιπόν, τρέχετε προφανώς στην Ήπεθρο, στην Β' περιφέρεια που είναι μια μεγάλη περιφέρεια, την οποία την ξέρετε καλά, πολλά χρόνια εκλεγμένος βουλευτής. Και θέλω να μου πείτε τι εισπράτεται από τον κόσμο. Ποιο είναι το κλίμα που συναντάτε. Κοιτάξτε, υπήρχε αρχικά το κλειδί η διαδικασία με ένα κλίμα, ας πούμε, βουλιά. Όσο πλησιάζουν τις εκλογές, υπάρχει μια δυναμική στον κόσμο, στους ενθουσιασμούς. Υπάρχει βεβαιότητα σε πολιτισμό για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Πλησιάζοντας τις εκλογές, διαπιστώνω εγώ από τις συναντήσεις που κάνω ότι ο κόσμος συσπηρώνεται περισσότερο και συμμετέχει περισσότερο στη διαδικασία. Άρα εκτιμάτε ότι όσο πλησιάζουμε προς την 21η Μαΐου θα υπάρξει αυτό που λέμε συσπήρωση του κόμματός σας, προκειμένου με ποιο στόχο, δηλαδή ο στόχος των εκλογών ποιος είναι, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με απλή αναλογική δεν μπορείς να βγάλεις αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θέλει 47%. Τι ακριβώς στοχεύει η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές. Thank you.
είναι στρατηγικά πλεονεκτήματα του κόμματός σας. Διότι για πρώτη φορά η χώρα έχει αποκτήσει συμμαχίες, αλλά πρέπει να γράψουμε συμφωνίες. Μαζί με την Ινδονησία και το ελληνικό σύστημα, νομίζω ότι η κοινά τη αγορά αξιοσέβεται. Εξόπιση. Μια χώρα που έχει στην περιοχή μα έχει το θάρρο να απαντάσει οποιαδήποτε πρόκληση. Ακόμα θέλω να σας ρωτήσω, αναφορικά με τη Β' Θεσσαλονίκης, εκλέγεστε πολλά χρόνια βουλευτής, οπότε έχετε μια εικόνα της εκλογικής σας περιφέρειας, η οποία γεωγραφικά είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια. Ποια είναι τα ζητήματα τα οποία, αν εκλεγείτε, θα τα έχετε, είναι μείζωνα θέματα και τα οποία τα έχετε πολύ μπροστά στην ατζέντα σας. Στρατηγικά πλεονεκτήματα όπως μας τα εξήγησε της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την εκλογική μάχη.